Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ την Ελιά έναν αριθμό ψηφοφόρων, κομμάτια ψηφοφόρων, επομένως δείχνει ότι οι οροφές δεν υπάρχουν. Τώρα, το δεύτερο είναι το εξής που θέλω και να σας πω και την αλήθεια, αν ανατρέξετε όλες τις ευρωεκλογές, είναι οι πρώτες που ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, τα σημερινά, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπόρεσε να ισοφαρίσει σε ευρωεκλογές ποσοστό το οποίο πήρε πριν 2 χρόνια σε βουλευτικές. Πέφτανε 8, 10, 12 μονάδες το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στον παλιό δικομματισμό. Τώρα όμως, για να είμαι ειλικρινής, να σας πω το εξής. Ότι είμαστε ικανοποιημένοι που κερδίσαμε τις εκλογές, που τις κερδίσαμε με μια μεγάλη διαφορά, περίπου 4 μονάδες, αλλά δεν επαναποβόμαστε. Και στην προτεραιότητά μας την επόμενη περίοδο έχουμε τις εξής. Τα εξής τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι θέλουμε με μεγαλύτερη επιμονή, συνέπεια και συνέχεια να προβάλλουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό αλλά ταυτόχρονα και ανατροπών αναγκαίων για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα και πιστικό στο λαό, να μπορούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αυτό το πρόγραμμα μπορούμε και θέλουμε να το υλοποιήσουμε και ότι δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω αν πιεστούμε από το ευρωπαϊκό και ελληνικό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Αυτό είναι σημείο κλειδί για μας. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει ταλαντεύσεις ο πολιτικός μας λόγος, να είναι καθαρός σε όλα τα επίμαχα ζητήματα και θα το επιδιώξουμε την επόμενη περίοδο. Ούτε βήμα πίσω. Ούτε στις βήμα πίσω από το πρόγραμμά μας και ούτε βήμα πίσω στις πιέσεις. Το δεύτερο είναι τα προβλήματα του λαού. Για αυτό που είπε ο Τσίπρας και μίλησε ο βιομηχάνης, αυτό καταλάβατε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας είπε για μείωση όμως για αύξηση του κατώτερου μισθού και επαναφορά του στα 751 ευρώ. Ναι, αλλά είδα πολλές χαρούλες. Είπε για επαναφορά του επιδόματος ανεργίας, είπε για επαναφορά κοινωνικών πολιτικών κλπ. Τώρα, η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι τα προβλήματα του λαού. Διότι αντιπαραθέσεις έγιναν, εκλογές, γίνεται αντιπαράθεση αν θα βγει, δεν θα βγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Τα προβλήματα όμως παραμένουν. Ο λαός, τα μεγάλα κομμάτια δεν πάντα βγάλουν πέρα. Σε λίγο καλούνται να πληρώσουν και τους φόρους τους, θα αναστενάξουν όλα τα σπίτια. Μειώσεις των συντάξεων έρχονται, οι μισθοί δεν φτάνουν. Αν έργει 1,5%. Άρα θα κάνουμε στροφή. Άρα θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη στροφή στα λαϊκά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε κοινωνικούς αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή, μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες που να αμφισβητούν τις μνημονιακές πολιτικές και είναι μία από τις προτεραιότητές μας να δούμε πώς θα στηριχτούν κοινωνικοί αγώνες που θα πιέζουν να μην εφαρμοστούν νέα μέτρα και μνημονιακές πολιτικές. Και το τρίτο είναι ότι και εμείς πρέπει να δούμε αδυναμίες, λάθη μας, να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας και να αξιοποιήσουμε και τις νέες θέσεις που κατέκτησε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε καμιά εκατοστή δημοτικού συμβούλου, τώρα κοντεύουμε στους 1.500. Είχαμε 10 περιφερειακούς συμβούλους σε όλη την Ελλάδα, τώρα κοντεύουμε 200. Είναι ένα δίκτυο πολύ σημαντικό, το οποίο ακουμπάει την κοινωνία, έχει καθημερινή τριβή με τα προβλήματά της και θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά το κόμμα μας. Και τέλος, και μία τέταρτη, όχι τρεις πρωτοβουλίες, και μία τέταρτη, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία και θα αναλάβουμε προς τις δυνάμεις της αριστεράς και κατά κύριο λόγο και τις προοδευτικές αντιμνημονιακές δυνάμεις για κοινή δράση, κοινή πορεία. Μία ερώτηση είναι απλή. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Όχι, όχι, όχι.